Εδώ είμαστε και πάλι και έχουμε εξελίξεις, διότι σήμερα εκδικάστηκε το αυτόφορο για τον θάνατο του οικονολήπτη στην Καλαμάτα από το Σαϊτοπόλεμο. Αγγελική Γκρατσία. Να είχε αναβληθεί το αυτόφορο με αίτημα των δικηγόρων και από τις δύο πλευρές για να καταθέσουν περαιτέρω στοιχεία. Και σήμερα θα γίνει η εκδίκαση. Κατηγορούμενη είναι ο αρχηγός του Μπουλουκιού που έκανε το δρόμενο Άγιο Σιδέρης, 5 μέλη και ο δήμαρχος Νίκος Μπασακίδης. Μάλιστα, έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Έχουμε τον δικηγόρο της που παραστέκεται εκ μέρους του συζύγου και των δύο ανήλικων παιδιών του Κώστα Θεοδωρακάκη του θύματος, ο οποίος ζήτησε να γίνει έρευνα και πραγματογνωμοσύνη για να έρθουν τεχνικά στοιχεία σχετικά με το θάνατο του εικονολήπτη. Και επίσης υπάρχει και μία δεύτερη έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας, η οποία θα αποφανθεί αν υπήρχαν κάποια μέτρα προστασίας ή όχι όταν σχεδιάστηκε αυτό το δρόμενο και έγινε. Και θα δοθούν κάποιες απαντήσεις και σε εμάς. Μάλιστα. Για ό,τι εξελίξεις, Αγγελική μου, παρακολουθείς το θέμα. Βαγγέλη μου,